Αλεξανδρούπολη και οι κάτοικοι της φόρεσαν τα γιορτινά τους για να τιμήσουν τη σημερινή ημέρα τον Πολιούχο Άγιο Νικόλαο. Την ημέρα μνήμης του Αγίου Νικολάου πανηγύρισε με μεγαλοπρέπεια ο Μητροπολιτικός Ναός της Αλεξανδρούπολης. Φέτος οι εκατοντάδες πιστοί που προσήλθαν στο φερόνιμο ναό είχαν τη χαρά να λάβουν και την ευλογία του Τιμίου Ξύλου, το οποίο έφερε από το Ιεροσόλυμο ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Καπιτολιάδος κ. Ησύχιος. Παραδοσιακά, όπως κάθε χρόνο, μετά την πρωινή αρχιερατική θεία λειτουργία, ακολούθησε λιτάνευση του εικονίσματος του Αγίου στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Η πορεία των πιστών σταμάτησε στην πλατεία του Φάρου μπροστά από το κτίριο του Λιμεναρχείου και η εικόνα του Αγίου Νικολάου επέστρεψε στο Μητροπολιτικό Ναό. Ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως Άνδημος εξέφρασε τις θερμές ευχές του για την ημέρα, ενώ ο Μητροπολίτης Καπιτολιάδος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ευλαβικότητα των πιστών. Αυτόν λοιπόν τον Άγιο, μέσα στο ναό μας, έτσι όπως υπογράφει το πρωτόκολλο των ελευθερίων μέσα στο ναό αυτό, τον τιμάμε σήμερα, τιμάμε το συγκεκριμένο πνευματικό αυτό χώρο και εύχομαι η φροντίδα του, η στοργή του, η αγωνία του, η σκέπη του να σκεπάζει πάντοτε την πόλη μας, τους ανθρώπους μας, όλους όσους έρχονται στον τόπο μας και ευδοκιμούν εδώ, όσους μένουμε εδώ και έχουμε γνωρίσει μεγάλες χαρές μέσα σε αυτό το ναό του Αγίου Νικολάου, πνευματικές χαρές. Όσοι έχουν βαφτίσει τα παιδιά τους, όσοι έχουν παντρευτεί, όσοι έχουν κηδέψει αγαπημένα τους πρόσωπα, αισθανόμαστε την παρουσία του και πρέπει να την αισθανόμαστε. Επί τη επετείο του εορτής του Αγίου Νικολάου Πολιούχου της Αλεξανδρουπόλεως, μαζί με το Τίμιο Ξύλο, νομίζω ότι ευλογήθηκε όλος ο κόσμος, ο λαός του Θεού, και η πόλη της Αλεξανδρουπόλεως, και που με τα μεγάλης χαράς είδα τον σεβασμό και την ευλάβεια του λαού σε αυτή την περιοχή. Και ο Δήμαρχος της πόλης έστειλε τις θερμές ευχές του υπογραμμίζοντας τη σημασία της άντληξης δύναμης από την πίστη για να ανταπεξέλθει η κοινωνία στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Είναι διπλή ευλογία σήμερα για την πόλη της Αλεξανδρούπολης, γιατί αφενός μεν γιορτάζουμε τον Πολιούχο μας, τον Άγιο Νικόλαο, και αφετέρου γιατί το Τίμιο Ξύλο είναι εδώ και από ό,τι διαπίστωσε από χθες, από τον Εσπερινό μέχρι και σήμερα, χιλιάδες λαού έχει προσκυνήσει το Τίμιο Ξύλο. Χρειαζόμαστε εμείς οι Έλληνες αυτές τις στιγμές. Χρειαζόμαστε αυτή τη δύναμη της πίστης, ακόμα και αυτοί οι οποίοι δεν έχουν ασπαστεί απολύτως την δογματική τριαδικότητα, και αυτοί μέσα από το σεβασμό και την ανάγκη να αντλήσουν πίστη, μάλλον πρέπει να σκύψουν την κεφαλή και το γόνι. Γιατί αυτός ο λαός, ο ελληνικός λαός, δεν έχει τίποτα άλλο παρά εκεί να κουμπίσει αυτήν ιδιαίτερα τη χρονική στιγμή. Μήπως και μέσα από αυτήν την πίστη και την ευλάβεια μπορέσουμε και οι θεσμικοί αλλά και ο λαός ενωμένοι να ξεκινήσουμε ένα καινούργιο αγώνα.